Με αλλαγή προπονητή, μεγάλες ελλείψεις στο ρόστερ, συνεχείς τραυματισμούς βασικών ποδοσφαιριστών, αμφισβήτηση και γκρίνια, οι Ερυθρόλευκοι βγήκαν θριαμβευτές. Συγκέντρωσαν 10 βαθμούς στον όμιλο και προκρίθηκαν στους 16 του Champions League για δεύτερη φορά τα τελευταία 3 χρόνια. Είμαι contento de haber vuelto a jugar, no tener molestias, pensar solo en lo que respecta a jugar en el partido. Y muy feliz por la clasificación, por la gente que se fue contenta. Y bueno, creo que esto es un paso importante para el club. Óscar, πολύ δυναμικό το μαρκαρισμό του Σιλβέστρη. Τεράστια ευκαιρία τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Λεωνάρντο. Το πλασέ γκολ! Αυτό είναι! Αυτό είναι με τον Λεωνάρντο. Είδε το διάδρομο, έκανε το πανέξυπνο κλέψιμο και μετά τίποτε δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Tenho que agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de dar esse presente para minha filha, né? Eu estou muito feliz e que ela vinha me trazer mais sorte cada dia. Ο Νικοπολίδης, ο Μέλμπεργκ, ο Μαρέσκα και οι υπόλοιποι έμπειροι παίκτες του Ολυμπιακού έδειξαν στους συμπαίκτες στον δρόμο για τους 16. Εκεί οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα, Σεβίλη, Τσέλσι, Manchester United, Μπορντό ή Φιωρεντίνα. Them four teams are, you know, will probably be the toughest opponents, but you know, other teams as well have done really, really well in the group stages, like Fiorentina and Bordeaux would be really tough opponents as well. Περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ μπήκαν στα ταμεία του Ολυμπιακού μετά τη φετινή περιπέτεια στο Champions League και πλέον έχει φτάσει η στιγμή της μεταγραφικής ενίσχυσης. Dois jogadores de ataque, um no meio e outro na esquerda. E um jogador de meio campo, com características diferentes das duas que nós temos, que possa ser mais ofensivo e chegue mais no ataque, porque as características dos jogadores que nós temos não são essas. Έδωσαν τα πάντα και μερικοί από αυτούς πράγματι αναγκάζονται και παίζουν πολλά παιχνίδια. Ορισμένοι άλλοι παίζουν σε θέσεις που δεν είναι η θέση κατά ανάγκη. Κατά ανάγκη, αλλά βάζουν και γκολ, όπως ο Λεωνάρντο. Θα γίνουν μεταγραφές. Εσείς τι λέτε? Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν. Και εγώ πιστεύω. Πίσω σύγχρονο. Ήταν μια επιτυχία της ομάδας και των παιχτών, του κόσμου που ήταν εδώ μαζί μας. Που μας στήριξε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε από τον Ιούνιο ουσιαστικά, από τα προκριματικά του Ιουλίου και φτάσαμε σήμερα όλοι μαζί να πανηγυρίζουμε μια πρόκριση στους 16. Είναι μια. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε προκριθεί 2 φορές στους 16 καλύτερες ομάδες και νομίζω ότι δείχνει μια συνέχεια για μας. Σίγουρα και κούραση και μας στήριξε πολύ σε τραυματισμούς όλη αυτή η πορεία, τους οποίους το τελευταίο διήμερο τους έχουμε πάρει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μέσα από αυτό καταφέραμε να δείξουν ταλέντο και την αξία τους ορισμένοι νέοι παίκτες, οι οποίοι δεν είχαν τόσο μεγάλη συμμετοχή. Είναι διπλό κέρδος για μας, γιατί πιστεύουμε ότι με τον ερχομό των ποδοσφαιριστών που είναι τραυματισμένοι πλέον θα είμαστε πλήρεις και όλοι μας θα είμαστε έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Είναι νωρίς ακόμα για να προτιμήσουμε μάλλον αντίπαλο στην επόμενη φάση? Ναι, είναι νωρίς. Δεν νομίζω, δεν ασχολούμαστε ούτε καν και περνάει από το μυαλό μας το πράγμα. Γιατί έχουμε, μέχρι να ξεκινήσουμε έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι για μας ο βασικός μας στόχος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν δώρα. Δεν σου δίνει κανένας δώρα απέναντι να τα κερδίσεις όλα μόνος σου. Το δώρο για τις 100 συμμετοχές σου. Το εξαργύρωσε σήμερα ή το πρωί? Νομίζω ότι σήμερα εξαργύρωσε τα πάντα. Ήταν μια συμμετοχή εκατοστή και ήρθε με νίκη και πρόκριση. Τι άλλο μπορώ να θέλω? Πολύ σημαντική η σημερινή νίκη απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Arsenal. Κατά τη γνώμη μου δεν παίζει ρόλο το ότι εμφανίστηκε με παίκτες που δεν έχουν τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Είναι μια ομάδα η οποία έχει τόσες δυνατότητες που οποιοδήποτε παίκτες και να παίζουν μπορεί να διαλύσει όποια ομάδα και να παίξει. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για εσάς μέχρι τώρα. Είναι μια απάντηση και αυτή, εκτός από το ότι βρίσκεται στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος, ότι τα δύο καρπούζια τελικά χωράνε στην ίδια μας χάλη? Δεν μπορώ να πω την απάντηση. Αυτό που έχουμε να κάνουμε από την πλευρά μας είναι να προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι και σε κάθε θεσμό διαφορετικά να δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτό δεν... Τώρα να μιλάς για απάντηση δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Πολύ μεγάλη χαρά που το ότι καταφέραμε να περάσουμε στους 16 στους 16 του Champions League. Είναι πολύ σημαντική στιγμή για την ομάδα. Και προσωπικά είναι χαρά και για μένα φυσικά. Όντως βρισκόμαστε στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Οι αντίπαλοι όλοι είναι εξαιρετικές ομάδες, πολύ δυνατοί αντίπαλοι. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να πάμε όσο το δυνατόν πιο μακριά στο θεσμό. Νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό αυτό που πετύχαμε. Θεωρώ ότι στο επίπεδο του Champions League όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και αυτό αποδείχθηκε και στο σημερινό παιχνίδι αλλά και στα προηγούμενα παιχνίδια.
Πιστεύω ότι η ομάδα έδωσε ό,τι μπορούσε και δίκαια κατάφερε να περάσει στους 16. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε γρήγορα αυτό το θεσμό, γιατί ακολουθεί πολύ σύντομα το παιχνίδι με το Παθραγικό και θα πρέπει από αύριο κιόλας να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε για αυτό το παιχνίδι. Τα μάτς μέσα στην έδρα μας, αυτά που πήραμε δηλαδή με Σαντάρ και Αλκμάρ, ήταν το κλειδί, ήταν πολύ σημαντικά παιχνίδια. Και νομίζω το όπλο του Ολυμπιακού θα πρέπει να παραμείνει και στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη η δυνατή του έδρα. Νομίζω και με τον κόσμο στο πλευρό μας θα μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι καλό στο τέλος. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα και σίγουρα δεν μας απασχολεί αυτό το πράγμα, γιατί εδώ που φτάσαμε νομίζω ότι όλες οι ομάδες είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολες. Σίγουρα είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα όλους μας, αλλά θα πρέπει να το ξεχάσουμε όπως είπα και στην αρχή, γιατί πλέον έχουμε δύσκολα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι από την αρχή κιόλας γνωρίζαμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα παιχνίδια, αλλά τα παιδιά όλα δείξανε ότι έχουμε δυνατότητες σαν ομάδα, παρότι είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Όσα παιδιά αγωνίστηκαν, δώσανε την ψυχή τους και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια. Todos nós estamos muito felizes por ter conseguido a classificação para outra fase. O time fez uma ótima apresentação, procurou jogar o tempo todo para vencer. E acredito que a torcida saiu satisfeita e tem todo o direito de fazer a festa que eles fizeram para comemorar essa classificação. Καταρχάς, καλησπέρα σας. Πιστεύω ότι είμαστε όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και εμείς σαν ομάδα, γιατί νομίζω ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά. Ψάξαμε αυτό που θέλαμε από την αρχή, που είναι η νίκη. Γι' αυτό και βγήκαμε από το πρώτο λεπτό και κυνηγήσαμε τον γκολ. Αυτή τη στιγμή μπορούν να πάνε λοιπόν και οι φιλαθλοί μας να ευχαριστηθούν αυτή την πρόκριση, γιατί τους αξίζει μετά από αυτή τη δύναμη που μας δώσανε. Para que o Olympiacos possa conseguir sempre bons resultados, não só na Champions, como também no campeonato. Και σίγουρα μετά από όλο αυτό το ταξίδι που κάναμε με τόσα προβλήματα, με παίχτες που μας λείπανε σε όλη αυτή τη διάρκεια των αγώνων, εύχομαι πλέον από το καινούριο έτος να επανέλθουν δρυμύτεροι, ώστε να μπορούν και οι φιλάθλοι να δουν έναν Ολυμπιακό ακόμα καλύτερο και ακόμα πιο δυνατό. Com aqueles jogadores que estavam contando sempre. Então eu acho que o mérito cresce por isso, né? Σίγουρα είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα για μια ομάδα που προσπαθεί σε κάθε αγώνα να έχει μια βασική ενδεκάδα και να την κρατάει, ενώ σε κάθε αγώνα υπάρχει και ένας τραυματισμός. Είναι μεγάλη λοιπόν ακόμα μεγαλύτερη αξία αυτής της πρόκρισης όταν καταφέρνει μια ομάδα με τόσα προβλήματα να τα προσπεράσει. Concordou e a gente acredita que ele vai fazer todos os esforços para trazer mais gente para cá. Όχι, καταρχάς εμείς έχουμε ήδη συζητήσει και εγώ προσωπικά, ο προπονητής, έχω συζητήσει με τον πρόεδρο, έχουμε συμφωνήσει το ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση και ο πρόεδρος μου είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι περνάει από το χέρι του για να φέρει τους παίχτες που χρειάζεται η ομάδα. Aqui no Olympiacos, né, pela sua grandeza. Então, ainda mais numa cidade tão boa para se morar, tão bonita como Atenas. Σίγουρα όταν έχεις τέτοιους φιλάθλους, όταν καταφέρνουμε να περνάμε για δεύτερη φορά επίσης μέσα σε 3 χρόνια στην επόμενη φάση του Champions League, σίγουρα δίνει καινούργιες ανάγκες, δίνουμε και αναγκαζόμαστε και εμείς και θέλουμε να πάμε ακόμα πιο πάνω, δίνοντας και ο πρόεδρος ό,τι μπορεί από τον εαυτό του για να φέρνει πρωτοκλασσά τους παίχτες. Πλέον κάποια στιγμή, αυτή τη στιγμή που εμείς θα παραμένουμε στην ελίτ της Ευρώπης, πλέον και οι ίδιοι οι παίχτες θα θέλουν να έρχονται να παίζουν στο Ολυμπιακό, σε μια που θα είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και σε μια πόλη τόσο φιλόξενη και τόσο ωραία, σαν την Αθήνα. Agora são 16. Vamos ver se a gente fica entre os 8. Τώρα εμείς μπαίνουμε στους 16, για να δούμε, θα μπούμε και στους 8. Όχι, καταρχάς εγώ δεν έχω καμία προτίμηση αυτή τη στιγμή για την επόμενη φάση για τον αντίπαλο, αλλά πιστεύω και όλες οι άλλες ομάδες δεν νομίζω ότι θα έχουν σαν προτίμηση τον Ολυμπιακό, γιατί μάλλον λάθος θα κάνουν αν θεωρούν ότι ο Ολυμπιακός θα είναι εύκολος αντίπαλος.
Overall, I'm disappointed because we lost the game, but proud of the attitude of our young players. We were not impressed. They coped well mentally, and overall, we played well. Μπορεί να χάσαμε και να μην εντυπωσιαστήκαμε, αλλά είμαστε πολύ περήφανοι με τον τρόπο που αντέδρασαν εγκεφαλικά οι παίχτες μας. Overall, I must say we looked like my team looked like they play every week in this competition. Είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς κάποιον συγκεκριμένο. Γενικά παίξαμε καλά πίσω, υπήρχε καλός έλεγχος της μπάλας και η εικόνα μας ήταν σαν την εικόνα που έχουμε κάθε εβδομάδα στα παιχνίδια μας. Ναι, βασικά περιμέναμε να υποφέρουμε περισσότερο. Ευτυχώς όχι. Είχαμε την αντεπίθεση αμέσως μετά το ημίχρονο, όπου μπήκε και το γκολ. Μετά είχαμε δύο καλές ευκαιρίες και στη συνέχεια ο Ολυμπιακός έπαιξε με τον έμπειρο τρόπο που γνωρίζουν οι παίχτες του και με ασφαλή τρόπο. Δεν είχαμε πολύ συγκροτημένη αντίδραση και προς το τέλος ειδικότερα το παιχνίδι χάθηκε λιγάκι. Ήταν πολύ θετική η εικόνα που είχα. Οι νέοι αυτοί έπαιξαν το ίδιο καλό όπως και η πρώτη ομάδα παρά την ηλικία τους και είμαι περήφανος γι' αυτό.